Όσον αφορά το πρώτο, γιατί δεν εμφανίζεται η διαδόχος στα δημοτικά συμβούλια. Όπως γνωρίζετε, ο πρόεδρος δεν είναι δημοτικός σύμβουλος, άρα δεν παρευρίσκεται στα δημοτικά συμβούλια. Παρ' όλα αυτά, όλες οι αντιπολιτεύσεις έχουν στο διοικητικό συμβούλιο μέλο δικός τους. Οπότε, όλες οι αντιπολιτεύσεις. Από εκεί και πέρα, θα έπρεπε να είναι ενημέρωση από το μέλος τους που παρευρίσκεται στα διοικητικά συμβούλια. Στο διοικητικό συμβούλιο όλα τα μέλη έχουν πάρει το καταστατικό της εταιρείας, έχουν πάρει τα πάντα, γνωρίζουν τα πάντα. Αλλά να σας πω και κάτι. Το τελευταίο διάστημα, αρκετό διάστημα, πάνω από 6 μήνες, και αυτά τα μέλη των αντιπολιτεύσεων, ό,τι γίνεται με τις αντιπολιτεύσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που τις περισσότερες συνεδριάσεις απέχουν, το ίδιο γίνεται και με τα μέλη τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Διανών. Ευτυχώς, ο νομοθέτης δεν έφερε την απλή αναλογική και στους ΣΦΟΣΔΑ, γιατί φαντάζεστε τι θα είχε γίνει. Τα απορρίμματα σήμερα θα βρίσκονταν μέσα στους δρόμους και μέσα στα σπίτια μας. Γιατί ένα ΣΦΟΣΔΑ, ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει, σημαίνει ότι την επόμενη μέρα δεν μπορεί να διοδοτήσει το ΧΙΤΑ, γιατί ο ΧΙΤΑ κάθε χρόνο ανανεώνει την άδεια του, κάθε χρόνο ελέγχεται περιβαλλοντικά από το Υπουργείο, οπότε θα είχαν κλείσει όλοι οι ΦΟΣΔΑ. Ο δικός μας ΦΟΣΔΑ έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, περνάει τα θέματα του, προχωράει και απολογείται καθημερινά στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Οι μέτοχοι είναι οι εκλεγμένοι δήμαρχοι. Οι εκλεγμένοι δήμαρχοι δεν θα πάρουν εξουσιοδότηση από κανέναν. Εξουσιοδοτήθηκαν την ημέρα των εκλογών με την εκλογή τους. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνουν οι δήμαρχοι. Εμείς παρόλα αυτά, επειδή γίνονταν όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, η διοίκηση της Διανόχου θεώρησε φρόνιμο να βγάλει πρόσκληση και να τη στείλει σε όλους τους επικεφαλείς των αντιπολιτεύσεων. Η πρόσκληση αυτή ήταν για να γίνει ενημέρωση την προηγούμενη Δευτέρα, δεν εμφανίστηκε κανείς. Άρα, νομίζω ότι κοκορδίλια δάκρυα χύνουν όλοι των αντιπολιτεύσεων, δεν θέλουν να ενημερωθούν πραγματικά, απλά θέλουν να βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δημιουργούν όχλο. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει και όχι η ενημέρωσή τους. Αν ήθελαν ενημέρωση, θα παρευρίσκονταν εδώ στην αίθουσα να γίνει όποια ενημέρωση και όποια ερώτηση ήθελαν να απαντηθεί από την εταιρεία. Στο δεύτερο, λέτε γιατί για την Ικαρία. Εάν είχε κλείσει ο ΦΟΣΔΑ Χ, όπως σας είπα πριν, και ο ΦΟΣΔΑ Λέσβου, η περιφέρεια ποιον θα ρωτούσε με τον τρόπο που θα διαχειριστεί τα απορρίμματα της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου? Συμφωνώ απόλυτα ότι οι Καριώτες δεν έκαναν κάτι, και ξέρετε γιατί δεν έκαναν κάτι? Γιατί ακριβώς υπήρχαν περισσότερες ακραίες φωνές στην Ικαρία από τη στοιχείο και δεν κατάφεραν να κατασκευάσουν τις υποδομές που επέβαλε ο Εθνικός Σχεδιασμός. Αυτό ακριβώς έγινε και σήμερα βρέθηκα στη δύσκολη θέση που θα είχαμε βρεθεί και εμείς εάν τότε δεν είχε κατασκευαστεί ο ΧΙΤΑ στοιχείο. Γιατί δεν πήγανε στη δική τους περιφερειακή ενότητα? Γιατί κάνουν εξαγωγή σε άλλη περιφερειακή ενότητα που δεν προβλέπεται από την Εθνική Νομοθεσία? Είπα πριν ότι η Εθνική Νομοθεσία προβλέπει κάθε περιφέρεια έναν ΦΟΣΔΑ. Το είπα πριν στην πρωτολογία μου. Οπότε φτάνω και στο άλλο. Γιατί δεν τα πήγαν στη ΣΑΜΟ, που είναι η δική τους περιφέρεια? Γιατί δεν έχουν φτιάξει ποτέ έναν ΦΟΣΔΑ και διαχειρίζεται το ΧΙΤΑ ο Δήμος, και σήμερα που είναι και δύο Δήμοι έχουν αντεκκλήσεις ποιος έχει το δικαίωμα και ποιος όχι να διαχειριστεί αυτό το ΧΙΤΑ. Θάβουν τα πάντα και βρίσκονται και αυτοί σε πολύ δύσκολη θέση και δεν ξέρω αν και αυτή κάποια στιγμή αναλάβει ο Διανόχου να διαχειριστεί και αυτούς τους Δήμους. Τα ποσοστά ανακύκλωσης, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ χαμηλά. Περίπου στο 3-5% κυμαίνονταν, έτσι. Χωρίς το κέντρο διαλογής ανακύκλωσης ήταν δύσκολο να δείτε τον φορέα να προωθεί τόσο πολύ την ανακύκλωση. Από εδώ και πέρα θα δείτε πράγματα που θα γίνονται στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Γιατί το υλικό που θα αυξηθεί, θα περνάει από το εργοστάσιο διαλογής και δεματοποίησης, εκτός το ότι θα αποφέρει έσοδα στο φορέα από την πώληση των υλικών, θα είναι και χαμηλότερο το κόστος μεταφοράς. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν οι 1.000 τόνοι που στέλναμε στην Αθήνα σε κέντρα διαλογής εκεί, χήμα, συλλήβδη με μεταφορέα, γίνονταν 2, αυτόματα το κόστος για τον φορέα θα ήταν τεράστιο. Ήδη γι' αυτό που σας λέω, είχαμε φτάσει στο σημείο ο φορέας να πληρώνει περί τις 20.000 ευρώ το μήνα μεταφορά, γιατί φόρτωνε κάθε μέρα μία ταλίκα.
Οπότε αυτό ήταν πολύ εξουθενωτικό οικονομικά για την εταιρεία. Τώρα η στόχευση είναι να φτάσουμε ψηλά. Είπα πριν, τέλος του 22, τους 5.000 τόνους και στο τέλος της θητείας μας, αν είναι δυνατόν, να φτάσουμε και να ξεπεράσουμε τους 8.000 τόνους. Αυτά θα γίνουν με πολλές δράσεις. Έτσι. Ετοιμάζουμε. Το ποσοστό της ανακύκλωσης αυτούς τους τόνους. Το ποσοστό της ανακύκλωσης θα πρέπει να ξεπεράσουμε το 20% μέχρι τέλος του 23. Έτσι. Η στόχευση είναι για το 30% του εθνικού σχεδιασμού να φτάσουμε στο 80% ανακύκλωση. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο μακριά βρισκόμαστε σήμερα και τι χρόνος πολύτιμος χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε η ανακύκλωση έχει πολλή δουλειά μπροστά. Η Διανόχο, ο φορέας, έχει πάρει πάνω του όλο το κομμάτι. Μέχρι τώρα το διαχειρίζονται αποκλειστικά ο Δήμος. Θα στήσουμε σε όλα τα σημεία που βλέπετε τους κάδους, τους μπλε κάδους, τα 4 ρεύματα. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι παραγωγή μεγάλου όγκου χαρτιού και πλαστικού. Έχουμε βάλει κλωβούς εκεί γιατί είναι τεράστιος όγκος. Μιλάμε καθημερινά με τις επιχειρήσεις, μιλάμε με τον κόσμο. Θα στήσουμε πράσινα σημεία. Πράσινες γωνίες, συγγνώμη, και στην πόλη και στα χωριά και θα αρχίσει η εκπαίδευση του κόσμου, των δημοτών μας. Το ξεκινήσαμε, όπως είπε πριν, ο συνεργάτης μου από τα σχολεία. Πραγματικά βάλαμε σε όλα τα σχολεία καλάκια 4 ρευμάτων, γιατί εάν δεν ξεκινήσει η υπόθεση της ανακύκλωσης από την παιδεία μας, λίγα πράγματα θα πετύχουμε. Το παιδί θα το μάθει, θα το μεταφέρει στο σπίτι, στο γονιό, στον παππού, άρα πιστεύω ότι θα φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα στο τέλος της περίοδου που είπα. Η εταιρεία σας ακούει το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρεί δηλαδή αυτό το πολιτικό ζήτημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα ότι τις κατευθύνσεις τις δίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι άποψη έχει η εταιρεία γι' αυτό? Ευχαριστώ. Όσο τα μέλη των αντιπολιτεύσεων παρευρίσκονταν στις συνεδριάσεις είτε διαζώσεις είτε διαπεριφοράς από τότε που πήγαμε στην ιστορία με τον κορονοϊό, οι αποφάσεις ήταν ομόφωνες. Εγώ αναφερθήκα ότι από ένα σημείο και μετά δεν συμμετέχουν, απέχουν ούτε στις απαντήσεις των email, απαντούν ούτε στις προσκλήσεις, ούτε στα τηλέφωνά μας. Γι' αυτό αναφέρθηκα στο κομμάτι αυτό ότι δεν παρευρίσκονται, δεν συμμετέχουν. Στο δεύτερο κομμάτι, δεν φαίνεται και δεν υπάρχει από καμία νομοθεσία ότι οι ΦΟΣΔΑ είναι υποχρεωμένοι να απολογούνται στα δημοτικά συμβούλια. Γιατί δεν είναι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο Χίου, είναι και τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια που είναι μέτοχοι της εταιρείας. Οπότε τα δημοτικά συμβούλια ενημερώνονται από τον εκπρόσωπό τους. Ο εκπρόσωπός τους είναι ο Δήμαρχος. Κάθε Δήμαρχος που προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Φανταστείτε. Κάποιοι ΦΟΣΔΑ που έχουν 10-13 Δήμους μετόχους, να ήθελε ο ΦΟΣΔΑ να πηγαίνει να παίρνει άποψη και γνώμη από κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, δεν θα είχε περπατήσει τίποτα, δεν θα γίνονταν τίποτα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Οπότε αυτή είναι η άποψή μου. Το ανώτατο όργανο της εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Σε αυτούς απολογείται ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο και τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.